Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Δεν φαίνεται οι δύο προπονητές να έχουν κάνει κάποια αλλαγή. Ο Ολυμπιακός έχει στην εντεκάδα του τους Ρομπέρτο, Μαρ, Μαζουακού, Αμπιντάλ και Αυλονίτη στο κέντρο της άμυνας. Αυτοί οι δύο, Μιλιβόγεβιτς, Μανιάτη, Φουστέρ, Αφελάι και Τσόρι Ντομίνγκε στο κέντρο και ο Μίτροβλος είναι μπροστά. Από την άλλη μεριά ο ΠΑΟΚ, ενώ έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και ο Αυλονίτης έχει την μπάλα, έχει παραταχθεί και στο δεύτερο ημίχρονο με τον Γλύκο κάτω από την εστία, δεξιά το Σκόντρα, αριστερά το Ράτς, Τζιόλης και Μιγγέλ Βίτορη σέντερ μπακ, Κάτσε Τσανδάρης και Γκολάσα είναι στο κέντρο, Αθανάσιας Σαλπιγκίδης και ο Περέιρα στην επίθεση. Κόρνερ τώρα για τον Ολυμπιακό, το πρώτο για το δεύτερο ημίχρονο. Πηγαίνει ο Τσόρι Ντομίνγκες από δεξιά, όπως επιτίθονται οι Ερυθρόλευκοι, προς την εστία που βλέπει προς το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχει πάει δίπλα του και ο Αφελάι. Ο Τσόρι είναι στην εκτέλεση του κόρνερ. Τελή μπάλα, πάει στο πρώτο δοκάρι, έδιωξε εκεί ο Ράτς, Περέιρα, μακριά έφτασε μπάλα στον Αμπιντάλ, με το κεφάλι την πρόθεση στον Αυλονίτη. Την κατέβασε με το στήθος, θέλησε να βρει τον Αφελάι, δεν τα κατάφερε. Πήρε την μπάλα Θανασιάδης από αριστερά, πέρασε η μπάλα για τον Περέιρα, θέλει να βρει το Σαλπιγκίδη, σουτ, μεγάλη απόκριση του Ρομπέρτο, η φάση συνεχίζεται όμως κόντρας, out την μπάλα. Ένα-ένα στο 47ο λεπτό. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, είπαμε, είναι το παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής εξαναβολής. Δύο ομάδες χωρίζουν δύο βαθμοί στην βαθμολογία μετά από 10 αγώνες που έχουν παίξει. Ολυμπιακός θέλει την νίκη για να περάσει μπροστά, να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του που φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ Σκόντρας πήρε και την κίτρινη κάρτα πολύ σωστά για θέατρο. Έπεσε μόνος του. Προσπάθησε να εκμεύσει εκεί ένα πέναλτι από τον Αρετόπουλο. Ήταν κοντά στη φάση ο διαιτητής. Είδε το ψεύτικο πέσιμο του παίχτη του ΠΑΟΚ. Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι με τον Αμπιντάλ. Μιλιβόγεβιτς για τον Μαζουακού, αριστερά στη μεσαία γραμμή, πέρασε το κέντρο, ο Μαζουακού κρατάει την μπάλα και την έδωσε για τον Μιλιβόγεβιτς. Τσόρι στον άξονα, πέρασε για τον Μανιάτη, μπαλιά για τον Ομάρ, Ομάρ μπαίνει στην περιοχή, κόβε τελευταία στιγμή από τον Αθανασιάδη, νέο κόρνερ για τους Ερυθρόλευκους. Και ξανά πηγαίνει ο Τσόρι, πηγαίνει και ο Αφελά εκεί. το λεπτό εδώ στο Καρασκάκι, 1-1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Ο Τσόρι είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Από μια τέτοια φάση μπήκε τον γκολ της Σοφάρης. Το εκτελεί, έδιωξε ο Τζιόλης, τρέχει ο Αμπιντάλ, προώθησε την μπάλα με το κεφάλι, έδιωξε ο Βίτορ. Ο Μαρ μπερδεύτηκε εκεί, πήρε την μπάλα ο Γκολάσα, μπροστινή παλιά του Κάτσε, σουτ και γκολ από τον Περέιρα. 2-1 για τον ΠΑΟΚ στο 49. Από αυτό το σουτ του Περέιρα. Έγινε ένα λάθος στο χώρο της μεσαίας γραμμής, μια συνεννοησία μεταξύ του Ομάρ και του Μιλιβόγεβιτς. Και αυτό έδωσε την ευκαιρία στο ΠΑΟΚ να βγει στην αντεπίθεση με μια μπροστινή παλιά. Έκανε το σουτ ο Περέιρα με το αριστερό.
Κατέληξε στην εστία του Ρομπέρτο, 2-1 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Χρειάζεται περισσότερη δύναμη και συγκέντρωση από τους παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ στο έδαφος βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Σκόντρας. Τώρα σηκώνεται, κάτι σαν να έχει χτυπήσει στο νόμο, σαν να έχει ένα πρόβλημα στο νόμο, και βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου ο αμυντικός του ΠΑΟΚ. Ο Μίτρογλου και ο Ντομίνγκες στην σέντρα. Για δεύτερη φορά βρίσκεται ο Ολυμπιακός πίσω στο σκορ. Για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Ερυθρόλευκων. Μανιάτης τώρα πέρασε σε δεξιά για τον Ομάρ, ξανά Μανιάτης για τον Μιλιβόγεβιτς. Τσόρι για τον Αφελάη και αυτός για τον Μαζουακού. Από αριστερά έχει μπροστά του τον Περέιρα που έχει γυρίσει να καλύψει το Σκόντρα που είναι εκτός. Αυλονίτης τώρα που ανεβαίνει για τον Μανιάτη. Μανιάτης έξω από την περιοχή, κρατάει την μπάλα, τώρα κάνει μια σέντρα στο πρώτο δοκάρι, έδιωξε ο Τζιόλης, έφτασε μπάλα στον Μιλιβόγεβιτς. Μπαλιά θέλει να βρει το Μίτρογλου, έδιωξε ο Γλύκος με τα χέρια, έφτασε μπάλα στον Τσόρι. Σουτ απευθείας, out! Καλή έμπνευση αυτή από τον Τσόρι Ντομίνγκες, καθώς είχε βγει ο Γλύκος, έδιωξε μπάλα με τα χέρια. Και καθώς γύριζε προς την εστία με βήματα προς τα πίσω, πήγε να τον κρεμάσει και ο Ντομίνγκες από μακριά έξω από την περιοχή. Μόλις out πέρασε η μπάλα. Παραμένει το 2-1 για τους φιλοξενούμενους. Γλύκος έδωσε συνέχεια με ελεύθερο. Μιλιβόγεβιτς πήρε την κεφαλιά, αλλά έφτασε η μπάλα στον Σαλπιγκίδη. Σκόντρας ξανά με τον Σαλπιγκίδη άλλαξαν. Κρατάει ο παίκτης του ΠΑΟΚ και τον Τζαντάρη. Είναι εκτεθειμένος ο Περέιρα, offside, που εκτελέστηκε γρήγορα. Μανιάτης για τον Ομάρ και αυτός για τον Μιλιβόγεβιτς. Μιλιβόγεβιτς ανεβαίνει τώρα, περνάει το κέντρο, έδωσε δίπλα στον Μανιάτη. Φουστέρ, θέλησε να κρατήσει ο Φουστέρ, κόπηκε από τον Κάτσε, η μπάλα έφτασε στον Αθανασιάδη. Άνοιξε αυτό την μπάλα, βγήκε πλάγι out. Γύρισε ο Φουστέρ και το εκτέλεσε για τον Αμπιντάλ από την άλλη μεριά. Και αυτός αριστερά για τον Μαζοκού. Αφελάει. Μαρκάρε το Αφελάει και κρατάει την μπάλα τώρα εδώ στον Αμπιντάλ. Μιλιβόγεβιτς έχει γυρίσει πίσω και πήρε την μπάλα και ανεβαίνει. Δίνει για το Μανιάτη δυνατά, τη συγκράτησε αυτός. Φουστέρ θέλησε να βρει τον Ομάρ, έκοψε ο Θανασιάδης που έχει γυρίσει. Αλεμπάφτερα έφτασε στο Μιλιβόγεβιτς. Τσόρι βλέπει τον Μαζουακού από αριστερά και του περνάει την μπάλα. Μαζουακού, αντίπαλο τον Σαλπιγκίδη, τάκλιν και πλάι out για τους Ερυθρόλευκους. Στο 53ο λεπτό. Μαζουακού άλλαξε την μπάλα με τον Αφελάη, την κρατάει με δύο αντιπάλους εκεί. Κόντρα που ευνεεί τον Σκόντρα. Τουλάχιστον αυτή ήταν η υπόδειξη του Αρετόπουλου, αλλά η μπάλα είχε χτυπήσει σε παίχτη του ΠΑΟΚ από το διώξιμο του Σκόντρα, ο οποίος ξαναπέφτει στο έδαφος. Δείχνει τον πονάει ο ώμος του και σηκώθηκε ο Κίτσιου. Που θα είναι η προφανής επιλογή του Αναστασιάδη για το δεξιάκρο της άμυνας, αν δεν μπορέσει ο παίκτης του να συνεχίσει. Τώρα μπαίνει οι γιατροί του ΠΑΟΚ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα πρέπει να βγει εκτός γηπέδου ο Σκόντρας. Είχε επιδεθεί ο όμως πιο πριν. Τώρα ξανασηκώνεται. Πρέπει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό γίνεται τώρα. Μετά από αρκετή καθυστέρηση. Πλάγιο τώρα για τον ΠΑΟΚ με το Σαλπιγκίδη. Τσαντάρης με το κεφάλι. Ο Περέιρα
κατέβασε την μπάλα και την έδιωξε μακριά, έφτασε στον Ρομπέρτο με τα πόδια αυτός για τον Αυλονίτη. Μιλιβόγεβιτς κρατάει την μπάλα, ο Σέρβος δίπλα για τον Μανιάτη, ξανά για τον Μιλιβόγεβιτς, όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πίσω. Μπαλιά άνοιγμα για τον Μαζωακού από αριστερά, πάλι με αντίπαλο του Σαλπικίδη. Κρατάει ο Μαζωακού, περνάει, κάνει τη σέντρα πρώτο, στο πρώτο δοκάρι, έδιωξε ο Μιγγέλ Βίτορ σε πλάγιο. Τελικά θα κάνει αλλαγή ο ΠΑΟΚ. Βγαίνει ο Σκόνδρας και μπαίνει ο Παπαδόπουλος στη θέση του. Στο 56 αυτή η αλλαγή. Μπάλα στην προηγούμενη φάση κατέληξε out από το εναέριο πλασέ του Τσόρι Ντομίγκες, εδώ συνέχεια ο Γλύκος με βολέ. Αυλονίτης, Μανιάτης πήραν την μπάλα παίχτες του ΠΑΟ, Καμπιντάλ έδιωξε για τον Μήτρογλου με το στήθος, προσπάθησε να βρει τον Τσόρι. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα Αργεντινός. Πήρε τώρα ο Παπαδόπουλος στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον ΠΑΟΚ, για τον Γκολάσα. Κάτσε δεξιά για τον Σαλπικίδη που φαίνεται να παίζει δεξί μπακ αυτή τη στιγμή. Κάτσε, άλλαξε την μπάλα εκεί με τον Γκολάσα. Παπαδόπουλος από δεξιά, έτοιμος να κάνει τη σέντρα, την κάνει. Μπλόκαρε ο Ρομπέρτο και με τα χέρια τροφοδότησε τον Φελάι πολύ δυνατά, όμως κέρδισε την μπάλα εκεί ο Σαλπικίδης, τον έκοψε ο Μανιάτης δυνατά, πάλι η πάσα του για τον Αφελάι. Αρκετά λάθη που γίνονται από τους παίκτες του Ολυμπιακού, έχουν χάσει την συγκέντρωσή τους. Σαλπικίδης τώρα συγκλίνει, είναι έξω από την περιοχή, θέλει να βρει τον Αθανασιάδη. Μιλιβόγεβιτς μακριά, ο Μήτρογλου κατέβασε, μαρκάρεται, κράτησε και φάουλ από τον Τζιόλι πάνω στον επιθετικό του Ολυμπιακού. Μιλιβόγεβιτς έπαιξε γρήγορα για τον Φουστέρο Μάρ. Μιλιβόγεβιτς, Μανιάτης πάει να το μαρκάρει και ο Περέιρα. Τάκλινα το Τζαντάρι, έφτασε μπάλα στον Αμπιντάλ, τον κυνηγάει ο Περέιρα. Αριστερά στον Μαζιακού, αυτός κεντρικά για το Μιλιβόγεβιτς. Μανιάτης τώρα, ψιλοκρεμαστή πάσα είναι για τον Ομάρ, υπάρχει φάουλ από τον Αθανασιάδη, βάλει το χέρι του και ο Αθανασιάδης. Φάουλ από δεξιά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, ακριβώς στο ύψος της μεγάλης περιοχής για τους ερυθρόλευκους. Και έχει πάει να το εκτελέσει ο Ντομίγκες. Πήγε δίπλα του τώρα και ο Αφελάι, δεν θα κάνουν εκεί οι παίκτες του Ολυμπιακού. Το 21ο λεπτό. Αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό θα γίνει με σέντρα, εκτός αν ο Αφελάι επιχειρήσει απευθείας εκτέλεση. Σόρι στο δεύτερο δοκάρι, έδιωξε ο Γλύκος, Μήτρογλου πανεγυρίζει την μπάλα κόντρα ρε αυτή. Έφτασε ο Σαλπικίδη, την έβγαλε για τον Γκολάσα, τώρα για τον Τζανδάρη. Με αντίπαλο τον Ομάρ, τον έκοψε ο Ομάρ, τον έσπρωξε ο Τσαδάρης, αφήνει το πλεονέκτημα διετής καθώς ο Φουστέρ έχει χώρο στον άξονα. Τώρα περνάει για τον Ντομίγκες, πάσα για τον Μήτρογλου, γλιστράει ο Μήτρογλου, την μπάλα πίσω στο Γλύκο, διώχνει αυτός με τα πόδια όπως. Αυλονίτης, τρέχει να το μαρκάρει ο Περέιρα, Ομάρ από δεξιά, σηκώνει την μπάλα για τον Φουστέρ, τον σπρώχνει ο Βίτορ, είναι φάουλ. Και με την υπόδειξη του βοηθού συμφωνεί και ο Αρετόπουλος, όντως. Ο Βίτορ έβαλε το, ο Τζιόλης έβαλε το χέρι του, ο Τζιόλης ήταν στη φάση, δεν ήταν ο Βίτορ.
Αλλαγές για τον Ολυμπιακό 2. Εκτός αγώνα ο Αφελάη θα περάσει στη θέση του Κασάμι. Είναι και ο Ντοσεβί εκεί. Η θέση του Αφελάη, μπαίνει ο Ντοσεβί. Μπαίνει λοιπόν ο Ντοσεβί στη θέση του Αφελάη στο 60 λεπτό. Και ο Κασάμι μπαίνει στη θέση του Μανιάτη. Το περιβραχιόνιο πηγαίνει στον Φουστέρ. Και τη θέση του Μανιάτη μπαίνει ο Κασάμι. Και ενώ ο Ολυμπιακός τώρα έχει κερδίσει το φάουλ από πριν, το οποίο θα εκτελέσει ο Τσόρι Ντομίνγκες. Είναι 5 μέτρα έξω από την περιοχή, ακριβώς στην πλάγια γραμμή από δεξιά, όπως επιτίθεται η Ερυθρόλευκο. Είναι ψηλά έξω από την περιοχή, στο ύψος της πλάγιας γραμμής. Είναι και το Σεβί πάνω από την μπάλα, αλλά ανάποδα, όπως έχει πάρει φορά ο Τσόρι. Για να δούμε. Το 61 είμαστε, εκτελείται. Έδιωξε εκεί με το κεφάλι ο Ράτς. Έφτασε μπάλα στα χέρια του Γλύκου, που μπλόκαρε. Πήρε μια ψιλοκρεμαστή πορεία η μπάλα. Έφτασε στην αγκαλιά του Γλύκου. Είμαστε στο 62 λεπτό. 2-1 προηγεί το ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. Το βολέ έγινε. Αθανασινάιδης πήρε την κεφαλιά. Ο Περέιρα δεν πρόλαβε την μπάλα. Πλάγια για τον Ολυμπιακό, που θα εκτελέσει ο Μαρ γρήγορα για τον Αμπιλάδη. Τρέχει εκεί να τον πρεσάρει ο Περέιρα. Αυτός έβγαλε για τον Μαζουακού. Ο Φουστέρ τώρα πήρε την μπάλα που είχε έρθει αριστερά. Έγινε το φάουλ από τον Σαλπιγκίδη πάνω στον Ισπανό. Έχει πάει ο Φουστέρ αριστερά και ο Ντοσεβί δεξιά. Τσόρι τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής έδωσε για τον Φουστέρ. Μαζουακού για τον Μιλιβόγεβιτς. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Ομάρ. Κράτησε ο Ομάρ, έδωσε για τον Ντοσεβί. Περνάει ο Ντοσεβί και θέλει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κόβεται τελευταία στιγμή. Ο Μαρ τάκλιν για τον Κασάμι. Τάκλιν από τον Αθανασιάδη. Πλάγιο η μπάλα από αυτές τις μονομαχίες υπέρ του ΠΑΟΚ, που πάει να το εκτελέσει ο Ράτς. Αθανασιάδης με το κεφάλι για τον Γκολάσα. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ στο χώρο της μεσαίας γραμμής από αριστερά. Ράτς θέλει να αλλάξει το παιχνίδι με τη μία, κερδίζει την μπάλα ο Φουστέρ, έγινε το λάθος ο Φουστέρ, έχει χώρο, κάνει κίνηση και ο Τσόρι, κάνει και ο Μήτρογλου, προτιμάει το Μήτρογλου, δεν προλαβαίνει ο Μήτρογλου αυτή την κάθετη πάσα του Φουστέρ. Βγήκε ο Γλύκος, μάζεψε την μπάλα. Γλύκος τώρα με τα πόδια θέλει να βρει τον Αθανασιάδη εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Μαρ στην εκτέλεση για τον Ντοσεβί. Ντοσεβί περνάει, υπάρχει φάουλ. Τώρα το δίνει ο διαιτητής. Και έχει πάει ο Ντομίνγκες για να το εκτελέσει. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής έδωσε δίπλα τώρα για τον Κασάμι. Αυτός για τον Αυλονίτη, Αμπιντάλ, Αυλονίτης, Κασάμι, που πέρασε αλλαγή στη θέση του Μανιάτη για να βοηθήσει καλύτερα στην οργάνωση του παιχνιδιού. Μιλιβόγεβιτς πίσω στον Αυλονίτη, αυτός στον Αμπιντάλ, όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πίσω και από το ημικύκλιο του κέντρου προς την περιοχή τους. Αμπιντάλ για τον Μαζουακού. Με αντίπαλοι τον Παπαδόπουλο, Μαζουακού. Πάει και ο Σαλπιγκίδης. Περνάει ο Μαζουακού, κάνει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι, έδιωξε ο Βίτορ σε πλάγιο. Πάει ο Μπιντάλ να το εκτελέσει για το Φουστέρ. Με πλάτη παίρνει την μπάλα ο Ισπανός, κόπηκε. Τσαδάρης
Κόπηκε από τον Μιλιβόγεβιτς υπό την πίεση του Φουσέρη. Πέρασε μπάλα για τον Ντομίγκες. Έτοιμος για το σουτ. Σουτάρι, κοντράρι μπάλα. Έδιωξε όπως εκεί ο Μιγγέλ Βίτορ. Πλάγια ό,τι για τον Ολυμπιακό. Το εκτέλεσε ο Μάρ για τον Κασάμι. Κακή πάσα του Κασάμι. Άφησε ο Παπαδόπουλος, έκανε μια προσπίση και βγήκε πλάγιο out. Την μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Στο 65. Και έχει δώσει εντολή ο Μίτσελ για τον Μπενίτες, ο οποίος χειροκροτείται. Παίρνει την εντολή. Το πλάγιο εκτελέστηκε Αμπιντάλ. Κέρδισε την μπάλα και την πέρασε στον Αυλονίτη. Βλέπει ότι έχει λίγο χώρο, ανέβηκε για τον Κασάμι. Ξανά η μπάλα αυτό στον Αμπιντάλ. Συνοστισμός εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αυτός για τον Τσόρι. Με το κεφάλι προσπάθησε να βρει τον Τοσεβί που είναι ακροβολισμένος εκεί δεξιά. Ράτς. Κόντρα ριμπάλα στον Τοσεβί, πήρε ύψος. Αστανασιάδης με τον Ομάρ. Ομάρ κράτησε και την έδωσε στον Αυλονίτη. Μιλιβόγεβιτς για τον Κασάμι. Έδωσε για τον Αμπιντάλ και αυτός για τον Μαζουακού, ενώ ο Μίτσελ δίνει εντολές στον Μπενίτες. Κασάμι, Μαζουακού για τον Μιλιβόγεβιτς, Τσόρι Ντομίγκες. Κόπηκε από το τάκλι του Αθαλασσιάδη, τον έσπρωξε και ο Γκολάσα. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Γύρισε ο Φουστέρ και έκοψε με πολύ πάθος. Τώρα δίνει φάουλ ο Αρετόπουλος πάνω στο Τσανδάρι από τον Φουστέρ και εκτός αγωνιστικού χώρου βγαίνει ο Μίτρογλου και θα περάσει στη θέση του ο Μπενίτες. Στο 67 αυτή η αλλαγή. Να δώσει κάτι παραπάνω ο παραγωγός στην επίθεση. Κεφαλιά τώρα το Αμπντελαοί, πλάγια ό,τι για τον ΠΑΟΚ. Ο Ράτς στην εκτέλεση του πλάγιου θέλει να βρει τον Περέρα. Με το κεφάλι αυτός γυρίζει, έφτασε μπάλα στα χέρια του Ρομπέρτο. Ψάχνει τους συμπαίκτες του, ήθελε να κάνει ένα γρήγορο βολέ. Τελικά προτίμησε με τα χέρια και την έδωσε στον Αμπιντάλ. Μαρκάρε το Αμπιντάλ, τώρα την πέρασε ο Ντομίγκες. Κατέβασε ο Ντομίγκες. Έκανε μια κίνηση από έξω προς τα μέσα. Ο Ντοσεβί πέρασε μπάλα από πίσω του πλάγιο. Για τον ΠΑΟΚ με τον Ράτς. Με δύναμη θέλει να βρει τον Περέιρα. Πλάγια ό,τι για τον ΠΑΟΚ. Από αριστερά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μάρ με το κεφάλι, μπάλα ψηλά, ήρθε το Φουσεβί, πήρε την μπάλα. Έδωσε για τον Αμπιντάλ, μαρκάρτη από τον Παπαδόπουλο. Έδιωξε Αμπιντάλ, Μπενίτες για τον Ντομίγκες. Ξανά Ντομίγκες εκεί στη μεσαία γραμμή, έπεσε φάουλ από τον Κάτσε. Καλώς μπήκε δυνατά στη φάση ο Ντομίγκες, πήρε την κόντρα. Υπάρχει μια ανεξήγητη καθυστέρηση εκεί με τις μπάλες. Μιλιβόγεβιτς εκτέλεσε το φάουλ δίπλα δεξιά για τον Ομάρ Ντοσεβί με δύο αντιπάλους. Ο Ντοσεβί γύρισε πίσω για τον Ομάρ και αυτός για τον Αυλονίτη. Γνώριμο το σκηνικό με τον Ολυμπιακό όλο πάνω από τη σέντρα και τον ΠΑΟΚ όλο κάτω από τη σέντρα προς την περιοχή του. Μπαλιά για τον Ομάρ, τον κυνηγάει ο Θανασιάδης. Γίνεται η σέντρα τον Ομάρ, Φουστέρ out. Καλή φάση αυτή, πετάχτηκε ο Νταβίτ Φουστέρ στο δεύτερο δοκάρι από τη σέντρα του Ομάρ, αλλά δεν βρήκε ακριβώς την μπάλα όπως ήθελε. Κατέληξε out, χειροκρότημα από τους φίλους του Ολυμπιακού. Συνεχίζουν και ενισχύουν την ομάδα, φωνάζουν συνεχώς. Το ελεύθερο τώρα ο Γλύκος. Κασάμι πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα κατέληξε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Με τον Ράτς.
Έχει κάνει και τις τρεις αλλαγές ο Μίτσελ για να αλλάξει τα πράγματα, να φρεσκάρει την ομάδα. Μπροστινή παλιά, δύσκολο να προλάβει και ο Μπενίτες του Κασάμι. Έχει βάλει και τον Κασάμι σε θέση του Μανιάτη και τον Τοσεβί στη θέση του Αφελάη και τον Μπενίτες στη θέση του Μίτρογλου. Τσόρι τώρα ο Ντομίνγκης παίζει με τον Τοσεβί, έχει στην πλάτη το Ράτς. Κόπηκε ο Ντοσεβί. Τσαρντάρης για τον Παπαδόπουλο. Και αυτός για τον Σαλπιγκίδη. Αντίπαλο τον Φουστέρ. Πέρασε για τον Τζαντάρη. Ήταν σε θέση offside εκεί ο Περέιρα και άφησε την μπάλα. Έφτασε στον Αμπιντάλ που πάσαρε δίπλα στον Ρομπέρτο. Τώρα πήρε την μπάλα ο Μιλιβόγεβιτς. Κασάμι είναι δίπλα του. Τελικά προτιμάει προς τα αριστερά τον Αμπιντάλ και αυτός τον Μαζουακού. Περνάει τον Τσαδάρη, Μαζουακού συγκλίνει προς τα μέσα, πάει μόνος του. Κόντρες εκεί, έδιωξε ο Παπαδόπουλος. Πλάγια out για τον Ολυμπιακό. Ενώ διανύουμε το 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Μιλιβόγεβιτς για τον Αυλονίτη, Ντομίνγκες για τον Κασάμι. Ανεβαίνει ο Κασάμι, κρατάει την μπάλα, τώρα την περνάει στο Μαζιακού. Ξανά Κασάμι, έχει αντίπαλο τον Τζαδάρη. Κρατάει ο Κασάμι ξανά για τον Μαζουακού και τον Μακάριο Παπαδόπουλος. Μαζουακού κρατάει υπό την πίεση του Τζαδάρη. Τελικά είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Μαζουακού είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Προτιμάει τον Αμπιντάλ. Μιλιβόγεβιτς πάει προς τα πίσω. Και γυρίζει πίσω στον Ρομπέρτο για σιγουριά. Αυτός με τα πόδια στον Αυλονίτη. Κασάμι. Μπαλιά μεγάλη για τον Ντοσεβί. Με το κεφάλι αυτό συγκρατεί την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Ράτς με ένα γυριστό διώχνει σε πλάγιο out. Το εκτέλεσε γρήγορα ο Μάρ για τον Κασάμι. Έχει χώρο Κασάμι. Συνέκλεινε και πέρασε την μπάλα αριστερά στο Μαζουακού. Μαζουακού από αριστερά με δύο πάλι παίκτες αντίπαλος. Τελικά κόπηκε από τον δεύτερο, από τον Παπαδόπουλο. Καθώς και πάει και ο Τσαντάρης εκεί για να τον βοηθήσει. Πλάγια out για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα έφτασε στον Φουστέρ, τη συγκράτησε έστω και με δυσκολία. Έδωσε για τον Μαζουακό, αυτός για τον Κασάμι. Τσόρι κρατάει για τον Κασάμι. Τριγωνάκι, Μπενίτες, φάουλ. Πέρασε ωραία την μπάλα ο Μπενίτες έξω από την περιοχή, ήταν ακριβώς. Και τον ανέτρεψε εκεί ο Μιγγέλ Βίτερ, σε φάουλ σε καλή θέση. Για τους ερυθρόλευκους. Και έχει πάει και είναι ο Τσόρι εκεί. Είναι προς τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, έξω από την περιοχή 3-4 μέτρα. Να δούμε αν θα εκτελεστεί απευθείας ή θα γίνει με πάσα. Είμαστε στο 73ο λεπτό και σε λίγο τώρα μπαίνουμε. Διανύουμε το 74ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Τζόρι Ντομίνγκες πάνω από την μπάλα. Είναι ο Ντοσεβί δίπλα του και πιο πίσω περιμένει ο Μιλιβόγεβιτς. Τζόρι εκτελεί, κοντράρι μπάλα κόρνερ. Κόντραρε πάνω στο τείχος και πέρασε μπάλα κόρνερ. Κόρνερ που θα εκτελέσει ο Ντομίνγκες. Εκτελεί την μπάλα στο πέναλτι, κεφαλιά Βλονίτης out. Την πήρε την κεφαλιά Βλονίτης από το Αθανασιάδη. Μια παρόμοια φάση στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και πάλι κατέληξε out. 2-1 παραμένει το σκορ υπέρ των φιλοξενούμενων. Ενώ ο Μίτσελ έχει κάνει και τις τρεις αλλαγές. Γλύκος δίνει συνέχεια με ελεύθερο. Κασάμι τρέχει και παίρνει την κεφαλιά από τον Γκολάσα. Ο Τσαδάρης την έδωσε για τον Περέιρα. Ο Μάρ σταμάτησε την μπάσα, την μπάλα αυτά στον Ντοσεβί, αυτός για τον Ντομίνγκες. Πέρασε γρήγορα αυτός για τον Φουστέρα, παριστερά ο Φουστέρ τώρα. Κρατάει ο Φουστέρ, συγκλίνει.
Η πάσα δεν ήταν καλή για τον Ντομίνγκες, αλλά την μπάλα συνεχίζει να την έχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού στα πόδια τους. Κατσάμι για τον Μιλιβόγεβιτς και τώρα Ντομίνγκες που έχει γυρίσει πιο πίσω. Πέρασε για τον Μαζουακό αριστερά, έτοιμος να κάνει τη σέντρα. Την κάνει στο πρώτο δοκάρι, μπλόκαρε ο Γλύκος. Δεν μπόρεσε εκεί να μπει στη φάση ο Μπενίτες. Ο Γλύκος τώρα έδωσε συνέχεια. Αυλονίτης με το κεφάλι. Πήρε την μπάλα ο Γκολάσα και έδωσε για τον Τζανδάρη. Παπαδόπουλος Τζανδάρης και πάλι ο Παπαδόπουλος. Θέλει να σκάψει την μπάλα για τον Περέιρα. Offside. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Κασάμι. Δίνει για τον Ντομίνγκες και αυτός περνάει για τον Ντοσεβί. Δεξιά έχει αντίπαλο το Ράτς. Ντοσεβί. Ντοσεβί. Κόντρα και κόρνερ. Στο 76 είμαστε με τον Ολυμπιακό να έχει κερδίσει αυτό το κόρνερ. Ντομίνγκες το εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Έδιωξε ο Μιγγέλ Βίτορ. Νέα κεφαλιά από τον Γκολάσα, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Ντομίνγκες το εκτέλεσε για τον Ντοσεβί. Ξανά στον Ντομίνγκες. Πήγε να περάσει η σέντρα, κόντραρε η μπάλα. Έγινε σπρόξιμο από τον Γκολάς. Άφησε το παιχνίδι ο Αρετόπουλος. Αμπιντάλ πρώτο στην μπάλα, αλλά αυτή έφτασε στον Αθανασιάδη. Μιλιβόγεβιτς κέρδισε και έχει χώρο. Ανεβαίνει κάθετα. Περνάει ο Μιλιβόγεβιτς. Έχει χώρο σέρβος και δίνει για τον Μπενίτες. Μπενίτες από πλάγια. Κάνει την προσποίηση. Μπενίτες η σέντρα. Έδιωξε εκεί με το κεφάλι. Τελευταία στιγμή ο Μιγγέλ Βίτορ. Πολύ ωραία προσπάθεια και από τον Μπενίτες. Αμπιντάλ τώρα. Κασάμι. Για τον, για τον Ομάρ και τώρα πήρε ο Ντοσεβί με πλάτη. Κασάμι. Θέλει να αλλάξει το παιχνίδι για τον Φουστέρ. Κατέβασε την μπάλα Φουστέρ με αντίπαλο τον Σαλπιγκίδη. Μαζουακό από αριστερά. Σέντρα. Τζιόλης. Έδιωξε φτάσει μπάλα στον Σαλπιγκίδη. Την πήρε πολύ ωραία ο Μαζουακού την μπάλα. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Μαζουακού. Τη γυρίζει. Τελικά έχει καταλήξει out. Σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του καλά ο Μαζουακού. Έχουν μπει πολύ απειλητικά τώρα μέσα σε ένα λεπτό το δύο φορές οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο χρόνος κυλάει. Ελεύθερο από τον Γλύκο. Κασάμι είναι μόνο στο κέντρο με το κεφάλι για τον Μπενίτες. Κατέβασε αυτός ξανά για τον Κασάμι, έγινε η κόντρα, φάουλ. Από αυτό το επικίνδυνο τάκλιν του Γκολάσα. Πήγε με ψηλά το πόδι πάνω στον Κασάμι. Εκτελέστηκε γρήγορα, ο Ντομίνγκες έδωσε για τον Ντοσεβί, κρατάει και βγαίνει στην πλάτη του Ομάρ. Ο Ντοσεβί κρατάει, θέλει να περάσει για τον Ομάρ στην περιοχή. Κακή η πάσα, ο Τζιόλης πήγε τον πρέσαρο Μιλιβόγεβιτς, τον ανάγκασε να κάνει λάθος, πλάγια out για τον Ολυμπιακό. Αυλονίτης. Για τον Κασάμι. Αυλονίτης διόρθωσε εκεί το λάθος του Κασάμι. Ο Αμπιντάλ έδωσε για τον Κασάμι. Κρατάει την μπάλα ο Ελβετός. Αυλονίτης ωραία προσποίηση, αλλά είναι ρυψοκίνδυνα πράγματα αυτά. Κασάμι για τον Μιλιβόγεβιτς. Πέρασε η μπάλα για τον Μαζουακού. Κόπηκε ο Μαζουακού από τον Τζανδάρη. Μπάλα έφτασε όμως στον Αυλονίτη. Την ελέγχει Μιλιβόγεβιτς για τον Κασάμι. Κρατάει ο Κασάμι πίσω για τον Μιλιβόγεβιτς. Πολλοί παίχτες σε μικρό χώρο εκεί πέρα. Δεν περνάει μπάλα προς την επίθεση. Μιλιβόγεβιτς τώρα για τον Ντομίνγκες. Αυτός έδωσε για τον Αυλονίκη. Έχει χώρο ξανά για τον Ντομίνγκες. Έχει στην πλάτη του τον Κάτσε. Κρατάει ο Ντομίνγκες. Περνάει για τον Ντοσεβί. Ξανά στον Ντομίνγκες, αυτός για τον Ομάρ, είναι μέσα στην περιοχή ο Ομάρ, πάσα για τον Κασάμι, ευκαιρία σουτ και απόκρουση του Γλύκου. Ναι, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 20ο λεπτό. Είχε την ευκαιρία και ο Κασάμι, στόπαρε την μπάλα από την πάσα του Ομάρ, να πιάσει καλύτερο σουτ.
Μπλόκαρε όμως ο Γλύκος. Βολέ από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Αυλονίτης με το κεφάλι μπροστά. Αθανασιάδης που είναι πίσω, την έδωσε στον Ράτς. Τον έκοψε προς στιγμή ο Ντοσεβί. Ξανά έδιωξε ο Ράτς με το δεξί. Πλάγια ό,τι για τον Ολυμπιακό και αλλαγή από τον ΠΑΟΚ εκτός αγώνα ο Κάτσε. Και στη θέση του ο Μάρτενς. Τη θέση του Κάτσε παίρνει ο Μάρτενς. Μαζοακού τώρα έχει την μπάλα, θέλει να βρει το Φουστέρ, την άλλαξε ο Φουστέρ ξανά για το Μαζοακού που έχει χώρα παριστέρα, κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, περνάει, τη βρήκε τελευταία στιγμή ο Ράτς και την έκοψε πρώτη το Σεβί. Τελικά η υπόδειξη είναι ότι δεν την βρήκε ο παίκτης του ΠΑΟΚ και είναι πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ από την αριστερή μεριά όπως αμήνονται οι φιλοξενούμενοι. Ο Μαρ πήρε μια κεφαλιά, Μάρτενς, Μαζοακού με αντίπαλο τον Παπαδόπουλο, γύρισε για τον Αμπιντάλ. Αμπιντάλ για τον Αυλονίτη, ξανά ο Αμπιντάλ. Μαζοακού για τον Μιλιβόγεβιτς. Ντομίνγκες θέλει να περάσει εκεί για τον Ντοσεβί, έκοψε με το κεφάλι ο Ράτσε, έφτασε μπάλα στον Κασάμι, έκοψε ο Τσαντάρης. Αυλονίτης, κακό κοντρόλ αλλά πήρε την κόντρα τελικά. Ο Μαρ, Αυλονίτης, έγινε το λάθος. Αλλά η μπροστινή παλιά δεν είναι καλή, οπότε έφτασε στα πόδια του Ρομπέρτο. Και τώρα ο Μπιντάλ. Έχουν μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, εκτός των καθυστερήσεων που έχουν γίνει πολλές λόγω και τους κόντρα. Σέντρα τώρα από το Μαζοακού, δεν έφτασε μπάλα στο Φουστέρ, έξω από την περιοχή στο Μιλιβόγεβιτς, θέλει να βρει αυτό στο Ντοσεβί από δεξιά. Πάει ο Ράτς πάνω του, ο Ντοσεβί κρατάει με αντίπαλο το Ράτς. Η μπάλα κοντράλα δεν βγαίνει, μακριά από τον Γκολάσο όπως πάει ο Ρομπέρτο. Και τη μαζεύει με τα πόδια έξω από την περιοχή του και τη δίνει στον Αμπιντάλ. Αυλονίτης για τον Ομάρ. Ντοσεβί έχει χώρο τώρα από δεξιά και την περνάει για τον Κασάμι πολύ δυνατά όμως και η μπάλα κατέληξε out. Κακή πάσα αυτή από τον Ντοσεβί, ήταν να μαρκάρει, μπορούσε πιο γλυκά να του περάσει την μπάλα. Το 23ο λεπτό της αναμέτρησης, 2-1 προηγεί το ΠΑΟΚ. Γλύκος τώρα στο ελεύθερο. Πήρε την κεφαλιά Θανασιάδης Παπαδόπουλος, προσπαθεί να περάσει τον Αμπιντάλ, βάζει στο σώμα το Αμπιντάλ, κερδίζει την μπάλα, δίνει για τον Μιλιβόγεβιτς και τώρα για τον Μαζοακού. Μαζοακού τον κυνηγάει ο Μάρτενς. Μαζοακού πήγε να περάσει για τον Φουστέρ. Μπενίτες προσπαθεί να συγκρατήσει την μπάλα, έφτασε αυτή στον Φουστέρ. Τέρας τώρα στον Μπενίτες, ωραία για τον Τσόρι. Δοκάρι αλλά έχει σηκώσει τη σημαία ο βοηθός για offside. Ελεγχόμενη αυτή η φάση, αυτή η υπόδειξη του Φραγκιαδάκη. Ενώ κάνουν καθυστερήσεις παίκτες του ΠΑΟΚ, κάποιος έχει πέσει στο έδαφος Δεν υπάρχει ο offside. Από κανονική θέση ήταν, έφυγε ο Ντομίνγκες. Μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Γλύκου, αλλά δεν έπρεπε ο βοηθός να σηκώσει τη σημαία. Κακή, πολύ κακή υπόδειξη το Φραγκιαδάκη. Εδώ συνέχεια ο Γλύκος, τώρα την μπάλα την έχει ο Περέιρα, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγια για τον Ολυμπιακό, πρέπει να βιαστεί, διανύμουν 85 λεπτό, βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-1. Μιλιβόγεβιτς κουβαλάει την μπάλα και φτάνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα συναντήσει απέναντί τον Τζαντάρη, θέλει να βρει τον Ντοσεβί. Ράτς έκοψε με το κεφάλι. Περέιρα
Ο Μαρ. Κόπηκε ο Μαρ Αυλονίτης για τον Ντομίγκε, αυτός στον Κασάμι, απρόσεκτο ο Κασάμι, Φουστέρ έβαλε όμως το σώμα του. Δυνατή η πάσα για τον Μαζουακού, την προλαβαίνει ο Γάλλος και έχει μπροστά τον Σαλπιγκίδη. Περνάει ο Μαζουακού, κόβεται από τον δεύτερο παίχτη που ήρθε πάνω του και κόντρα επίθεση για τον ΠΑΟΚ με τον Τζαδάρη που κρατάει την μπάλα. Αλλαγή παιχνιδιού ενώ ο Μαζουακού είναι στο έδαφος και αργούν να γυρίσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού πίσω. Σαλπιγκίδης κόπηκε από τον Μπενίτες. Πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Εκτελεί το πλάγιο για τον Παπαδόπουλο. Νέο πλάγιο αυτή τη φορά για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει την μπάλα παίκτης του ΠΑΟΚ. Αυλονίτης για τον Ομάρ. Τώρα χρειάζεται καθαρό μυαλό. Ντομίνγκες. Κόπηκε η παλιά που πήγε να περάσει για τον Μπενίτες. Πλάγιο με τον Ομάρ. Ντομίνγκες ζητάει και παίρνει την μπάλα. Έχει μπροστά του τον Μάρτενς. Την έβγαλε ώρα κάθετα για τον Μπενίτες. Για τον Κασάμι αυτός. Έξω από την περιοχή. Καθυστερεί ο Κασάμι, τώρα την έδωσε στον Αμπιντάλ πίσω. Αμπιντάλ για τον Φουστέρ. Βάζει το σώμα του. Και επιθετικό φάουλ δίνει ο Αρετόπουλος. Αν είναι δυνατόν. Και κάρτα στο Φουστέρ που βρισκόταν σε θέση βολής και εκνευρίστηκε ο Ισπανός για την υπόδειξη αυτή του Αρετόπουλου. Καταλαβίστηκε αυτό το φάουλ από τον Αρετόπουλο. Και ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία στους παίκτες του ΠΑΟΚ να καθυστερούν το παιχνίδι. Αργά, πολύ αργά ο Γλύκος. Τώρα δίνει συνέχεια. Στέλνει την μπάλα προς τον Παπαδόπουλο. Έσπρωξε αυτό στον Μαζουακού. Το είδε ο βοηθός, ο δεύτερος βοηθός. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να βιαστούν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα εκτελέστηκε για τον Μιλιβόγεβιτς. Ο Μαρ πέρασε το κέντρο, δίνει για τον Ντοσεβή, είναι μαρκαρισμένη εκεί πέρα. Περνάει για τον Αυλονίτη και τώρα προς αριστερά για τον Αμπιντάλ. Για τον Μαζουακού, τον μαρκάρει ο Παπαδόπουλος. Μαζουακού περνάει τον Παπαδόπουλο, κάνει μια σέντρα. Έκοψε εκεί ο Γιόλης. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Υπό το φόβο του Μπενίτες ο Γιόλης εκεί έδιωξε κόρνερ. Είμαστε στο 88, τρέχει ο Τσόρι να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Μόνο ο Μαρ και ο Μαζουακού είναι εκτός της περιοχής. Εκτελεί το κόρνερ στην αγκαλιά του Γλύκου η μπάλα. Περνάνε τα δευτερόλεπτα, ο Γλύκος καθυστερεί. Τώρα πάει ο Μπενίτες εκεί να τον αναγκάσει να παίξει λίγο πιο γρήγορα καθώς είχε αφήσει την μπάλα κάτω. Αυλονίτης με τον Αθανασιάδη, ο Μαρ, Κασάμι, ο Μαρ. Αμπιντάλ με δύναμη πέρασε για τον Ντομίνγκες. Φάουλ από τον Σαλπιγκίδη πάνω στον Ντομίνγκες. Εκτελέθηκε γρήγορα, ο Ντομίνγκες δεν έχει σηκωθεί ακόμα. Αυλονίτης για τον Ομάρ. Μεγάλη παλιά θέλει να βρει τον Μπενίτες, έδιωξε με το κεφάλι εκεί ο Τζιόλης. Μαζουακού κατέβασε Αμπιντάλ για τον Τσόρι που μόλις σηκώθηκε εκείνα από αριστερά. Δεν πέρασε η παλιά του Ντομίνγκες. Αθανασιάδης έδωσε πίσω για τον Μάρτενς. Αμπιντάλ με τα πόδια στον Ρομπέτο τρέχει να τον μαρκάρει ο Μάρτενς. Προτιμάει τον Αυλονίτη αυτός στον Αμπιντάλ. Πρεσάρει ο Αθανασιάδης. Μπροστά η μπάλα. Έκοψε ο Ράτς. Αφήνει την μπάλα ο Αμπιντάλ να σκάσει. Τελικά βγήκε ο Μαρ. Την έκοψε, την πέρασε στον Αμπιντάλ και αυτός στον Ρομπέρτο.
Γέμισμα του Ρομπέρτο ενώ διανύουμε το 90 λεπτό. Μια κεφαλιά του Κασάμ, μπροστινή παλιά του Φουστέρ για τον Ντοσεβί. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Ντοσεβί. Ήρθε όμως και τον έκοψε ο Ράτς. Δεν πρόλαβε την μπάλα κόρνερ. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό και αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Θα βγει εκτός αγώνα ο Περέιρα. Και θα περάσει θέση του ο Μποζατσίδης. Ο Ποζατσίδης. Η θέση του Περέιρα παίρνει ο Ποζατσίδης. Ενώ έχουμε μπει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 που έχει δείξει ο τέταρτος διαιτητής ο Κουκουλάκης. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό με τον Τσόρι Ντομίνγκες. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, μπάλα περνάει στο δεύτερο, το Σεβί μπήκε στη φάση, είναι ψηλά η μπάλα, δύσκολα εκεί να την μπορέσει ο Μιλβόγης να τη διεκδικήσει από τον Γλύκο. Την μπλόκαρε αυτός. Γλύκος τώρα, κάνει το ελεύθερο μπάλα, πάει σε ένα χώρο που είναι ο Μιλιβόγεβιτς. Προς τα πίσω πήγε η κεφαλιά του, τρέχει ο Μάρ και μαζεύει την μπάλα για τον Ρομπέρτο. Ρομπέρτο με τα πόδια, μεγάλη μπαλιά. Κασάμι έχασε την κεφαλιά από τον Τζιόλι, Μιλιβόγεβιτς φάουλ που κέρδισε από τον Γκολάσα. Και κάρτα στον Γκολάσα. Εκτελεί το φάουλο Ντομίνγκες δεξιά για τον Ομάρ. Θέλει να κάνει μια σέντρα που κοντράρει, δεν περνάει. Χωρίς ψυχραιμία αυτή η σέντρα του Ομάρ. Βεβαίως βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις. Μεγάλη μπαλιά από τον Ρομπέρτο. Ο Αμπιντάλ εκεί. Μια προβολή από τον Παπαδόπουλο, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 ερυθρόλεπτα και βρίσκονται πίσω σκορ. Έχει γυρίσει πίσω ο Τσόρι και τώρα κάνει ένα γέμισμα. Τρέχει ο Φουστέρ, τρέχει και ο Γλύκος εκεί και μάζεψε την μπάλα με τα χέρια μπροστά από τον Κασάμι ο Γλύκος. Παραμένει το 2-1. Βολέα από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Αυλονίτης πήρε την κεφαλιά, έγινε και σπρόξιμο από τον Αθανασιάδη. Γρήγορα εκτελέστηκε αυτό το φάουλ, η μπάλα έφτασε στον Ομάρ για τον Ντοσεβί από δεξιά. Κάνει μια σέντρα Ντοσεβί, έδιωξε ο Μιγγέλ Βίτορο, ο Μιλιβόγεβιτς κατέβασε. Κόπηκε ο Μιλιβόγεβιτς από τον Τζανδάρη και ο Αθανασιάδης είναι μόνος, ενώ κάνει κίνηση ο Τζανδάρη, θέλει να του περάσει την μπάλα, υπάρχει offside. Σταματάει φάση. Έχουμε μπει στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Φουστέρ πήρε την κεφαλιά. Κασάμι κατεβάζει δύσκολα για τον Μπενίτες. Είναι μέσα στην περιοχή ο Παραγουανός. Θέλει να γυρίσει κόρνερ. Στην κόντρα. Για να δούμε τι έχουν να βγάλουν οι παίκτες του Ολυμπιακού σε αυτό το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Με το κόρνερ που θα εκτελέσει τώρα ο Τσόρι Ντομίνγκες, περνάει μπάλα, έδιωξε Μαζοακού, δεν μπόρεσε και ο Μάρτες φεύγει στην κόντρα αντεπίθεση και είναι μόνος του, είναι μόνο το Σεβί, περνάει μπάλα, βγαίνει ο Ρομπέρτο με τα πόδια και διώχνει. Μαζουακού την πρόλαβε και την έβγαλε για τον Τσόρι. Ωραία αυτός για τον Μπενίτες. Μπενίτες κόπηκε από τον Παπαδόπουλο. Δεν πρόλαβε να γυρίσει την μπάλα. Είμαστε στο πέμπτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Πλάγιο που εκτέλεσε ο Αμπιντάλ για τον Τσόρι Ντομίνγκες. Κάνει μια προσποίηση, κάνει τη σέντρα.
Έδιωξε ο Τζιόλης. Νέο πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Τσόρι για τον Αμπιντάλ. Νέα σέντρα που δεν περνάει. Και βγαίνει στην κόντρα επίθεση ο ΠΑΟΚ. Αθανασιάδης με αντίπαλο τον Ομάρ. Κρατάει την μπάλα Αθανασιάδης και πάει προς την γραμμή του πλαγίου out. Αλλάζει με τον Μάρτενς. Τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 2-1 από τον ΠΑΟΚ. Εδώ στο Καραϊσκάκη.